Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, ως άλλος προφήτης Ιωνάς, ήλθε σε μια δύσκολη και αδιέξοδη περίοδο για την ανθρωπότητα για να αφυπνίσει το γένος των Ελλήνων μπρος τα επερχόμενα δεινά που θα βιώσει ο κόσμος ένεκα της πνευματικής ολίσθησης. Ο ίδιος επεσήμανε τα αίτια που είναι βαθιά πνευματικά, αλλά επεσήμανε και την μετάνοια, η οποία μπορεί να αποσοβήσει την καταστροφή. Έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος: «Ο Θεός επιτρέπει τώρα να γίνει ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό είναι όμως να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις, αναγκαστικά. Πολλοί Άγιοι θα παρακαλούσαν να ζούσαν στην εποχή μας για να αγωνιστούν. Πάντως θα δούμε φοβερά γεγονότα. Θα δοθούν πνευματικές μάχες. Οι Άγιοι θα αγιαστούν περισσότερο και οι ρυπαροί θα γίνουν ρυπαρότεροι. Νιώθω μέσα μου μία παρηγοριά. Μία μπόρα είναι και ο αγώνας έχει αξία. Γιατί τώρα δεν έχουμε εχθρό τον Αλιπασά ή τον Χίτλερ ή τον Μουσολίνη αλλά τον διάβολο. Γι' αυτό θα έχουμε και ουράνιο μισθό. Όσοι τα βάζουν με την πίστη δεν πρέπει να μας τρομάζουν. Δεν τα βάζουν με σένα. Τα βάζουν με το Θεό. Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου. Και όσοι τα βάζουν με το Θεό κάνουν γκάφες και αυτογελιοποιούνται, αλλά ο Θεός και το κακό το χρησιμοποιεί για το αγαθό. Όσο απομακρύνεται κανείς από τον Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα, άμα έχει τον Θεό δεν θέλει τίποτε. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει το Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό όσο μπορεί κανείς να πλησιάσει τον Θεό, μόνο κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς την πραγματική και αιώνια χαρά. Μάλλον δίνουμε εξετάσεις εμείς οι άνθρωποι τώρα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Τι κάναμε ο καθένας. Μη σας πιάνει όμως φοβία. Να κάνετε το σταυρό σας και να μην φοβάστε. Έχω υπόψη μου ανθρώπους που κάνουν τη ζωή τους μαρτύριο. Γιατί φοβούνται τα πάντα και είναι χριστιανοί. Βαπτισμένοι, μυρωμένοι, κοινωνούν. Διαβάζουν το Ευαγγέλιο, τα έχουν μάθει απ' έξω τα ρητά. Δεν βλέπουν τι δύναμη έχει χάρη του Θεού. Αν ο άνθρωπος έχει τη χάρη του Θεού, δεν φοβάται τίποτα. Γι' αυτό πάντα να ζητάμε τη χάρη του Θεού κάνοντας τον σταυρό μας. Να ζείτε όσο μπορείτε πιο απλά. Μην δυσκολεύετε από μόνοι σας τη ζωή σας. Η Ευρώπη είναι Ευρώπη. Εδώ είναι διαφορετικά. Ύπουλος τρόπος εισαγωγής του σφραγίσματος. Σιγά σιγά μετά την κάρτα και την ταυτότητα, δηλαδή το φακέλωμα, θα προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα. Με διάφορα πονηρά μέσα θα κάνουν εκβιασμούς για να δέχονται οι άνθρωποι το σφράγισμα στο μέτωπο ή στο χέρι. Θα στριμώξουν τα πράγματα και θα πούν: «Μόνο με τις κάρτες θα κινείστε, τα χρήματα θα καταργηθούν». Αν φροντίσει κανείς να ζει από τώρα απλά, λιτά, να μπορεί να καλλιεργήσει λίγο σιτάρι, πατάτες, να βάλει λίγα ελαιόδεντρα και τότε με κανένα ζώο, μία κατσίκα, λίγες κότες, θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Γιατί και προμήθειες να κάνεις δεν ωφελεί πολύ, αφού τα τρόφιμα δεν κρατούν, χαλούν γρήγορα. Ο Άγιος Παΐσιος είδε εκείνη την εποχή τις δοκιμασίες τις οποίες θα υποβληθεί η πατρίδα μας και ήταν αποκαλυπτικός για τους υποτιθέμενους φίλους της Ελλάδας. Έλεγε: «Όλοι μας επιβουλεύονται. Να ξέρετε, ακόμη και όποιοι λένε ή θέλουν να δείχνουν ότι μας αγαπάνε λίγο, αυτοί θέλουν και επιδιώκουν να μας τσαλακώσουν πολύ. Οι άλλοι πάλι που δεν μας αγαπούν, θέλουν να μας εξαφανίσουν σαν έθνος». Υπερασπιζόμενος την ελληνικότητα της Μακεδονίας, ανήρτησε στο αρχονταρίκι του το κείμενο του προφήτου Δανιήλ που αναφέρεται στο βασιλέα των Ελλήνων Αλέξανδρο και δίπλα του μία μεγάλη χάρτινη εικόνα ενός αγγέλου από σερβικό μοναστήρι να δείχνει το κείμενο. Παρομοίαζε τον κράτος του Σκοπίων με οικοδόμημα που είναι κτισμένο με τούβλα και με φαρσαλινούς χαλβάδες που είναι κομμένοι σε σχήμα τούβλων και που φυσικό είναι κάποτε να καταρρεύσει. Για την Τουρκία διακήρυσε με βεβαιότητα: «Θα διαλυθεί και οι μεγάλες δυνάμεις θα μας δώσουν την πόλη. Όχι επειδή μας αγαπούν, αλλά γιατί θα οικονομήσει ο Θεός τα πράγματα έτσι, ώστε το συμφέρον τους θα είναι να την έχουμε εμείς. Θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Οι Τούρκοι έχουν να πληρώσουν πολλά από αυτά που έχουν κάνει». Ρωτήθηκε ο Άγιος Γέροντας πότε θα ελευθερωθεί η Κύπρος και απάντησε:
Η Κύπρος θα ελευθερωθεί όταν μετανοήσουν οι Κύπροι. Να κάνετε πνευματικές βάσεις για να διώξουν τις βάσεις των Τούρκων, των Άγγλων και των Αμερικανών. Έβλεπε δηλαδή το Κυπριακό ως πνευματικό θέμα, όχι ως εθνικό ή πολιτικό, και ότι η λύση του θα προέλθει από την μετάνοια του λαού και την προσευχή. Στα θέματα της πατρίδος δεν ήθελε οι χριστιανοί να είναι αδιάφοροι. Πολύ λυπόταν που έβλεπε πνευματικούς ανθρώπους να θέλουν να βολευτούν οι ίδιοι και να μην ενδιαφέρονται για την πατρίδα. Έλεγε, σε μία εποχή που ο Σατανάς οργιάζει και οι άνθρωποι του οργανώνονται, οι Έλληνες βρίσκονται σε νάρκη. Τον εαυτό του μόνο κοιτάζει να βολέψει ο καθένας και τίποτε περισσότερο. Ο καημός και η απορία του ήταν πόσοι υπεύθυνοι δεν αντιλαμβάνονται που οδηγούμαστε. Έδινε όμως ελπίδα και αισιοδοξία. Έλεγε, από το κακού που επικρατεί σήμερα θα βγει μεγάλο καλό. Βλέπω μια ελιά. Το ένα της κλονάρι έχει ξεραθεί. Το άλλο το τρώγει κάμπια και θα ξεραθεί και αυτό. Αλλά πετυχαίνεται ένα άλλο βλαστάρι από κάτω που έχει πολύ θυμό, δύναμη και αναπτύσσεται γρήγορα. Όταν ρωτούσαν τον Άγιο Γέροντα αν θα επέβει ο Χριστός σε αυτό το αδιέξοδο, εκείνος απαντούσε. Ναι, εδώ βλέπεις έναν αδικημένο που έχει καλή διάθεση, επειδή δικαιούται την Θεία Βοήθεια, παρουσιάζονται πολλές φορές οι Άγιοι, η Παναγία, ο Χριστός, για να το σώσουν, πόσο μάλλον τώρα που θα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση ο καημένος ο κόσμος. Τώρα μία μπόρα θα είναι, μία μικρή κατοχή του αντίχριστου Σατανά. Θα φάει μετά μία σφαλιάρα από τον Χριστό, θα συγκλονιστούν όλα τα έθνη και θα έρθει η γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια. Αυτή την φορά θα δώσει ο Χριστός μία ευκαιρία για να σωθεί το πλάσμα του. Θα αφήσει το πλάσμα του ο Χριστός. Θα παρουσιαστεί στο αδιέξοδο των ανθρώπων για να τους σώσει από τα χέρια του Αντιχρίστου. Θα επιστρέψουν στο Χριστό και θα έρθει μία πνευματική γαλήνη σε όλη την οικουμένη για πολλά χρόνια. Μερικοί συνδυάζουν με αυτήν την επέμβαση του Χριστού τη Δευτέρα Παρουσία. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Ο λογισμός μου λέει ότι δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού όταν θα έρθει ως Κριτής, αλλά μία επέμβαση του Χριστού, γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμα. Θα επέμβει ο Χριστός. Θα δώσει μία σφαλιάρα σε όλο αυτό το σύστημα, θα πατάξει όλο το κακό και θα το βγάλει σε καλό τελικά. Θα γεμίσουν οι δρόμοι προς κινητάρια. Έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες. Θα πιστέψουν όλοι οι άνθρωποι. Θα σε τραβάνε για να τους πεις για τον Χριστό. Έτσι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη και τότε ο Χριστός θα έρθει ως Κριτής για να κρίνει τον κόσμο. Άλλο κρίση, άλλο μία επέμβαση του Χριστού για να βοηθήσει το πλάσμα του. Δυστυχώς και πάλι ορισμένοι γνωστικοί φασκιώνουν τα πνευματικά τους τέκνα σαν τα μωρά, δήθεν για να μην στεναχωριούνται. Δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτα. Αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε, λένε. Μην μιλάτε για αυτό το θέμα, για τις ταυτότητες, το σφράγισμα, για να μην στεναχωριούνται οι άνθρωποι. Ενώ αν τους πούν να προσπαθήσουμε να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε κοντά στο Χριστό και μην φοβάστε τίποτα. Στο κάτω-κάτω θα πάμε και μάρτυρες. Θα τους προετοιμάσουν κάπως. Αν κανείς γνωρίσει την αλήθεια, προβληματίζεται και ταρακουνιέται. Πονάει για τη σημερινή κατάσταση. Προσεύχεται και προσέχει να μην πέσει σε παγίδα. Τώρα όμως τι γίνεται? Εκτός που δίνουν μερικοί δικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτοί και σαν κοσμικοί, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθούν τους χριστιανούς, βάζοντάς τους την καλή ανησυχία, και να τους τονώνουν την πίστη για να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Απορώ, δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν? Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους? Ου μη φοβηθόμεν, ουδού μη ταραχθόμεν ότι με θυμών ο Θεός. Σε κάθε δύσκολη περίοδο δεν παρασύρονται όλοι. Ο Θεός διατηρεί μία ζήμη για τις επόμενες γενιές. Δουλεύει ο διάβολος, αλλά δουλεύει και ο Θεός και αξιοποιεί το κακό, ώστε να προκύψει από αυτό καλό. Γι' αυτό μη στεναχωρήστε καθόλου, διότι πάνω απ' όλα και απ' όλους είναι ο Θεός που κυβερνά τα πάντα. Η Εκκλησία, ο μοναχισμός θα τους κάνει κακό, γιατί θα τους εμποδίσει στα σχέδιά τους. Μόνο πνευματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση, όχι κοσμικά. Θα σηκωθεί ακόμη λίγη φουρτούνα, θα πετάξει έξω κονσερβοκούτια, σκουπίδια, όλα τα άχρηστα και μετά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
Σε αυτήν την κατάσταση θα δείτε. Άλλοι θα έχουν καθαρό μισθό και άλλοι θα ξοφλούν χρέη. Θα γίνουν έτσι τα πράγματα που δεν θα στενοχωριέται κανείς για την ταλαιπωρία που θα περνάνε. Δεν θα λέει φυσικά δόξα σοι ο Θεός. Υπάρχουν ακόμη οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της προσευχής. Και ο καλός Θεός μας ανέχεται και πάλι θα οικονομήσει τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι της προσευχής μας δίνουν ελπίδα. Μην φοβάστε. Ο άνθρωπος, αν θέλει να μην βασανίζεται, πρέπει να πιστέψει στο χωρίς εμού ούδη να στεπιείν ουδέν, που είπε ο Χριστός. Ο Άγιος Παΐσιος γνώριζε ότι σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, οι ιερείς και οι μοναχοί οφείλουν να αφήσουν οποιαδήποτε κοσμική μέρημνα και να αφοσιωθούν στην προσευχή. Μάλιστα, μία φορά παρουσιάστηκε σε έναν έγκαμο ιερέα στον ύπνο του. Του είπε αυστηρά: «Παπά, τι κοιμάσαι? Σήκω να κάνεις προσευχή, γιατί η πατρίδα κινδυνεύει». Την σωτηρία του έθνους την περίμενε από τον Θεό. Έλεγε: «Αν ο Θεός άφηνε την τύχη του έθνους στους πολιτικούς, θα καταστρεφόμασταν. Αλλά αφήνει λίγο τα πράγματα για να φανούν οι διαθέσεις του καθενός». Για τους πολιτικούς που έκαναν κακό στο έθνος έλεγε: «Με αναπαυμένη συνείδηση παρακαλώ τον Θεό να τους δίνει μετάνοια και να τους παίρνει, για να μην κάνουν μεγαλύτερο κακό και να αναστήσει Μακαβαίος». Πίστευε ότι ένας μοναχός μπορεί να βοηθήσει ολόκληρο το έθνος. Άλλον ο Θεός τον κάνει μοναχό για να βοηθήσει μία οικογένεια και άλλον για να βοηθήσει ολόκληρο έθνος. Το Άγιον Όρος πολλά μπορεί να προσφέρει. Μπορεί να δημιουργήσει πάλι το Βυζάντιο από το οποίο προήλθε.